δεκαπλάσιο τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό ΤΑΠ, που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και αποδίδεται στα ταμεία των Δήμων, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Όπως τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, το μεσοπρόθεσμο προβλέπει μεγάλη αύξηση του ΤΑΠ για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική ακεραιότητα των Δήμων που είναι υπερχρεωμένοι. Το τέλος είναι σήμερα από 0,25 έως 0,35 της χιλής και μπορεί να φτάσει με τις αυξήσεις το 3 της χιλής. Η πρόβλεψη αυτή, σύμφωνα με την Πομιδά, αναφέρεται στο νέο παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, ώστε να πάψουν να βρίσκονται οι Δήμοι στο κόκκινο. Ο δεκαπλασιασμός του τέλους ακίνητης περιουσίας, σαν αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης ενός Δήμου, μια τιμωρία δηλαδή σε βάρος των ιδιωτών ακινήτων, γιατί τα οικονομικά του Δήμου δεν εννοεί ο Δήμος να τα μαζέψει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε καμία περίπτωση από τους ιδιοκτήτες σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι το μέτρο αυτό, το ποσό αυτό, δηλαδή η επιβάρυνση αυτή, προστίθεται σε αυτά που έρχονται. Δηλαδή στην αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων από το πρώτο ευρώ, με ληστερικό κυριολεκτικά τρόπο, στο φόρο ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα μπαίνει επί δικαίων και αδίκων, για να μαζέψουν 3 δις μόνο από το φόρο ακίνητης περιουσίας, σε όλη την περιουσία, χωρίς και αφορολόγητη οικική, με συντελεστές που έχουν καθαρά δημοτικό χαρακτήρα, και βέβαια ένα σωρό άλλα μέτρα, τα οποία εκπορεύονται από διάφορες πλευρές, από διάφορα υπουργεία. Όλα αυτά συνιστούν ένα εφιαλτικό τοπίο, μέσα στο οποίο η ιδιοκτησία από δικαίωμα είναι το πραγματικό βάρος. Είναι το πραγματικά μια φιλιά στο λαιμό των ιδιοκτών ακινήτων και στο λαιμό των παιδιών τους. Αυτό δεν μπορεί να πάει μακριά. Δεν μπορεί να καταστεί δουλοπάρικος μέσα στο ίδιο το σπίτι ο ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας. Δεν μπορεί μέσα στην κατεδάφιση αυτής της ιδιοκτησίας, μέσα σε μια ώρα που η ιδιοκτησία έχει χάσει και την αξία της, αλλά και το εισόδημά της, να ζητιούνται και να πληρωθούν όλοι αυτοί οι φόροι. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πομιδά, για μια κατοικία ή οποιοδήποτε ακίνητο αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ, το ΤΑΠ που σήμερα είναι 50 έως 75 ευρώ θα αυξηθεί στα 600 ευρώ ετησίως, δηλαδή πάνω από ένα μηνιαίο μίσθωμα.